στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Χρήστος Μιχαηλίδης διαβάζει το βιβλίο «Γιατί το Βυζάντιο» της Ελένης Γλίκατζη Αρβελέρ. Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Μέρος τέταρτον, Βυζάντιο και ξένοι. Κεφάλαιο δεύτερο, ο γειτονικός κόσμος. Στην προηγούμενη μας εκπομπή καταλήξαμε με μια ιδιαίτερη μνήα για την βυζαντινοαρμενική σύγκληση. Δεν μιλάμε μόνο για πολιτισμική σύγκληση που περνά από το κοινό σέβασμα και τις εμπορικές επαφές, σύγκληση που αρχίζει από την ενδυμασία, την κόμωση, την ανθρωπονομία ή ακόμη από τα γλωσσικά δανείσματα και την προφορά, αλλά μιλάμε για μια ταύτιση των συμφερόντων των πληθυσμών αυτών με την πολιτική του Βυζαντίου. Πράγμα που καθορίζει και προσανατολίζει στο εξής τις σχέσεις της αυτοκρατορίας με τον εκτός Βυζαντίου κόσμο της περιοχής. Η συγγραφέας αναφέρθηκε και στον όρο αμφιτερισμό. Είναι ένας όρος του Κωνσταντίνου του 7ου και δηλώνει τις αμφιταλαντεύσεις των ακριτικών αυτών πληθυσμών απέναντι στους Βυζαντινούς και τους εξωτερικούς εχθρούς τους, όταν είναι, όπως συμβαίνει συχνά, ομόθρησκοι και ομοεθνείς των εισβολέων των παραμεθορίων αυτών πληθυσμών. Ο φόβος λοιπόν αυτός του αμφιτερισμού οδηγεί τους Βυζαντινούς να ασκήσουν δημογραφική πολιτική εξαναγκασμού με την μετακίνηση των αβέβαιων αυτών πληθυσμών προς περιοχές ασφαλέστερες. Οι υποχρεωτικές μετακινήσεις των Σλάβων της Μακεδονίας προς την Μικρασία και οι από την Μικρασία μετακινήσεις των Αρμενίων προς την Μακεδονία και την Θράκη εγγράφονται στο πλαίσιο της πολιτικής αυτής που διεξοδικά εμελέτησε και ο Σαρανής. Σημείωσα βιαστικά το πρόβλημα των ενδιάμεσων πληθυσμών απλώς για να παρατηρήσω ότι η ύπαρξή τους, ο αριθμός και η σπουδαιότητά τους υπαγορεύουν την κατά καιρούς πολιτική του Βυζαντίου με τους εξωτερικούς γείτονες, που και αυτοί με τον τρόπο τους χρωμάτισαν με δικά τους χαρακτηριστικά ηθαγενείς βυζαντινούς πληθυσμούς, δημιουργώντας πολιτισμικούς συγχρωτισμούς που οδηγούσαν συχνά σε διασυνοριακή αλληλεγγύη. Αυτή ακριβώς που εκφράζει κοινή παράδοση λαϊκή και καλλιτεχνική. Ο ακριτικός κύκλος είναι το εύγλωτο παράδειγμα. Είναι ασφαλώς θέμα για περαιτέρω μελέτη αυτή η ακριτική ακουλτουρασιόν, όσμωση αφομοιωτική θα λέγαμε. Χρησιμοποιήθηκε για κατασκοπευτικούς λόγους σε εποχή σειράξεων, αλλά αποτέλεσε παράγοντα ειρηνικής συνύπαρξης και βάση αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ αντιμαχωμένων, χάρη στον διαμεσολαβητικό ρόλο των μεθοριακών πληθυσμών. Θα κλείσω την γρήγορη αυτή επισκόπηση του πολύπλοκου θέματος, λέγοντας ότι τα πολιτικοστρατιωτικά σύνορα της αυτοκρατορίας ακολούθησαν κατά τον χιλιόχρονο ιστορικό βίο της την πορεία της εδαφικής στένωσης και σμίκρινσης, αντίθετα με τα πολιτιστικά σύνορά της που ευρύνθηκαν χάρη στην ακριτική ειρηνική συμβίωση, χάρη στην εξάπλωση της Ορθοδοξίας και το έργο της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης και γνώρισαν με τον καιρό επέκταση και διεύρυνση. Έτσι, με τελείως ιδιαίτερο τρόπο οι συνήθειες και οι λαϊκές παραδόσεις που άνθησαν στις παραμεθόριες περιοχές ζουν ως τα σήμερα για να θυμίζουν την βυζαντινή κοινοπολιτεία και τον γειτονικό της κόσμο που δεν ήταν πάντα αντίπαλος και πολέμιος της. Αυτή η υπόγεια λανθάνουσα διασυνοριακή πολιτισμική συγγένεια των λαών που γνώρισαν την ακτινοβολία του Βυζαντίου κάνει τη Ρωμιοσύνη να ανθεί και να φέρνει πάντα κι άλλο, όπως το λέει το ποντιακό τραγούδι. Κάνει τη Ρωμιοσύνη να ζει σαν τον Μεγαλέξανδρο της Σιρήνας, από τον Εύξηνο στα πέρατα της Μεσογείου.
και αυτό χάρη στις ταπεινές μεσοανατολίτικες εκκλησίες, στα πονεμένα πατριαρχία της Κωνσταντινούπολης, της Ανατολής και Αφρικής, και μέσα στα τραγούδια του Πόντου και της Καπαδοκίας, χάρη σε όλες τις αξέχαστες βυζαντινές πατρίδες που έθρεψαν τον προσφυγόκοσμο του 1922, χάρη τέλος στα κριτικά δρόμενα που δεν πάβουν να συγκινούν τον απανταχού ελληνισμό. Ας ομολογήσουμε ότι θα ήταν παράληψή μου αν δεν έκανα μνήμα αυτής της χρονολογίας, του 1922 δηλαδή, που δηλώνει αμετάκλητα το τέλος της Βυζαντινής πολιτείας στον εκτός Ελλάδας κόσμο, παρά την ολιγάριθμη παρουσία των Ρωμιών στη σημερινή Κωνσταντινούπολη. Μέρος τέταρτον, το Βυζάντιο και οι ξένοι, κεφάλαιο τρίτον, λαοί του Εύξηνου Πόντου και Βυζάντιο. Μέλημα της Βυζαντινής διπλωματίας ήταν να καταστήσει τον Εύξηνο Πόντο λίμνη κλειστή της αυτοκρατορίας. Το Βυζάντιο με το σκεπτικό αυτό, από την αρχή του ιστορικού του βίου, προσπαθεί να προωθήσει τις θέσεις του στα βορειοανατολικά παράλια του Πόντου, που μένουν εκτός της ρωμαϊκής επικράτειας. Η εγκατάσταση των ναυτικών βάσεων στην Χερσόνα, στη σημερινή Κρυμαία δηλαδή, και στον Κυμαίριο Βόσπορο, από την εποχή του Ιουστινιανού, έκτος αιώνας, και η βυζαντινή κυριαρχία στα ανατολικά παράλια, ως τις εκβολές του Φάση, θα επιτρέψουν στην αυτοκρατορία να ασκήσει τον έλεγχο των δρόμων που οδηγούν στο εσωτερικό της Ασίας. Ο δρόμος του μεταξιού από την Κίνα φτάνει στις Κασπίες Πύλες και από εκεί μέσω κεντρικού Καυκάσου στα λιμάνια της Αβαζγίας και Λαζικής, στην Σωτηρούπολη και στην Σεβαστούπολη. Η παρουσία των Βυζαντινών στις βάσεις αυτές του βόρειο-ανατολικού πόντου θα επιτρέψει στην Βυζαντινή διοίκηση να παρακολουθήσει τις κινήσεις των βαρβαρικών φύλων που από τον 4ο κιόλας αιώνα, παρακάμπτοντας τις γεωφυσικές δυσχέρειες, κατακλείζουν τις περιοχές ως τον Δούναβη και παραβιάζουν κατά κύματα τα αυτοκρατορικά σύνορα. Εκεί όπου δεν μπορεί να φτάσει ο Βυζαντινός στρατός, δρά η Βυζαντινή διπλωματία που πασχίζει να εδραιώσει την Βυζαντινή επιρροή στους διάφορους λαούς της περιοχής. Χάζαροι της χώρας που εκτείνεται από την Μεώτιδα και την Κρυμαία ως την Κασπία θάλασσα, Γότθοι που κατοικούν στα παράλια της Μεώτιδας λίμνης, θάλασσα του Αζόφ, και στα βόρεια της Κρυμαίας, Ζικχοί και Αβαζγοί που ελέγχουν τα ανατολικά παράλια του Πόντου, θα γίνουν κατά καιρούς αντικείμενο ιδιαίτερης μέρημνας εκ μέρους της Βυζαντινής εξουσίας. Η προσπάθεια της Βυζαντινής διπλωματίας να κινητοποιήσει, χάρη στα χρήματα της αυτοκρατορίας, βαρβάρους εναντίον άλλων βαρβάρων, βρίσκει στην περιοχή του Βόρειου Πόντου την καλύτερη εφαρμογή. Ωστόσο, η πιο αποτελεσματική διείσδυση της Βυζαντινής επιρροής στις χώρες αυτές,
όπως και όπου αλλού απειλούνται τα αυτοκρατορικά συμφέροντα και σύνορα, είναι η διάδοση του βυζαντινού τρόπου σκέψης και ζωής, που συνοπτικά εκφράζεται με την ένταξη στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης. Ο εκχριστιανισμός των λαών αυτών, Γότθων, Αβασγών, Ζικχών, Αλανών και τέλος Ρώσων, θα απορροφήσει την προσοχή της διπλωματίας και της Εκκλησίας, που βέβαια βρίσκεται στην υπηρεσία της χριστιανικότατης αυτοκρατορίας του Βυζαντίου. Ο εκχριστιανισμός των λαών αυτών από την Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης είναι το κύριο βήμα, αν όχι του εκβυζαντινισμού τους, οπωσδήποτε της ένταξής του στην πολιτιστική κοινότητα της αυτοκρατορίας. Οι εκκλησίες των ακραίων αυτών επαρχιών έχουν πολυκύμαντη ιστορία, ενώ ο ανεπαρκής συχνά εκχριστιανισμός των λαών τους οδήγησε κατά καιρούς σε νέες προσπάθειες εδραίωσης του χριστιανισμού. Μετά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, Ιουστινιάνια χρόνια, το έργο του Φωτίου και του Πατριάρχη Νικολάου Μυστικού στην περιοχή καθορίζουν και σημαδεύουν την εκεί βυζαντινή παρουσία. Στις 11 Μαΐου, μαζί με το γενέθλιο της Κωνσταντινούπολης αλλά και με το εγγένειο της Αγίας Σοφίας του Κιέβου το 1046, η Εκκλησία γιορτάζει τη μνήμη των Αποστόλων των Σλάβων, των Θεσσαλονικαίων μοναχών, των δύο αδελφών, του Κυρίλου και του Μεθοδίου. Να θυμίσω ότι πριν λίγα χρόνια ο Πολωνός Πάπας Ιωάννης ο 23ος ανακήρυξε τους Θεσσαλονικήσεις Αποστόλους προστάτες Αγίους της Ευρώπης, πράγμα που απόλυτα συνάδει με το έργο τους, την προσπάθειά τους δηλαδή για ολοκλήρωση του Ευαγγελισμού όλων των λαών της Ευρώπης και ιδιαίτερα βέβαια των Σλάβων, των εκτός του Βυζαντίου Βουλγάρων αλλά ακόμη και των Ρώσων. Υπογραμμίζω τον εκτός Βυζαντίου Σλάβων για να θυμίσω ότι ο Ευαγγελισμός των Σκλαβινών που είχαν εγκατασταθεί στα Βυζαντινά εδάφη κατά διαδοχικά κύματα μερικούς αιώνες πριν αποτελούσε ανέκαθεν το κύριο μέλημα της Βυζαντινής πολιτικής και ήταν, μαζί βέβαια με τον γλωσσικό εξελληνισμό των φύλων αυτών, ο ακρογωνιαίος λίθος για την ένταξή τους στην βυζαντινή κοινωνία και διοίκηση. Ο εκβυζαντινισμός των σκλαβινιών και αρχοντιών της Μακεδονίας και της κυρίως Ελλάδος ήταν θέμα λοιπόν εσωτερικής πολιτικής, ενώ ο εκχριστιανισμός των εκτός συνόρων Σλάβων και η ένταξή τους στην αυτοκρατορική σφαίρα επιρροής, στην Βυζαντινή κοινοπολιτεία, όπως θα έλεγε ο Ομπολένσκι, ήταν θέμα της Βυζαντινής διπλωματίας. Διόλου λοιπόν παράξενο αν ο εμπνευστής της πολιτικής αυτής ήταν ο Πατριάρχης Φώτιος, ο οποίος ως πρωτοασύκριτης, πριν την ανάρρησή του στον Πατριαρχικό θρόνο, ήταν ο υπεύθυνος της ακάματης προς όλες τις κατευθύνσεις αυτοκρατορικής διπλωματίας. Να σημειώσω παρεμπιπτόντος ότι ο Φώτιος στο θεάρεστο αυτό έργο έβρισκε ενεργό συνεργάτη τον αυτοκράτορα Μιχαήλ τον Τρίτο, τον λεγόμενο Μέθυσο, αυτόν τον καθόλου παρεξηγημένο από τους μετέπειτα Μακεδόνες βασιλείς, τους φετεριστές του θρόνου του, που δεν δίστασαν στην ιστορία τους να οικειοποιηθούν τα κατορθώματά του, όπως κυρίως το έκανε ο Κωνσταντίνος ο Έβδομος ο Πορφυρογέννητος, τον Ευαγγελισμό παραδείγματος χάριν των Σλάβων του εσωτερικού, που ο Λέων ο Έκτος αποδίδει στον πατέρα του Βασίλειο τον Πρώτο, τον φωνέα δηλαδή του μέχρι τότε προστάτη του αυτοκράτορα Μιχαήλ του Τρίτου.
Το μέλημα λοιπόν για την ένταξη του σλαβικού κόσμου στην χριστιανοσύνη αποτελεί μοχλό της βυζαντινής διπλωματίας από τα μέσα ήδη του 9ου αιώνα, αλλά και προσπάθεια ακούραστη των παπικών που μετά την στέψη του Καρλομάγνου στη Ρώμη σε αυτοκράτορα το έτος 800 διεκδικούν από την Κωνσταντινούπολη την πνευματική ηγεσία των Σλάβων, αυτό που αναμφισβήτητα οφείλεται και ανήκει στους Κύριλο και Μεθόδιο. Να τονίσω αμέσως ότι οι δύο Θεσσαλονικείς αποτελούν και είναι ασφαλώς χαρακτηριστικά παραδείγματα με το έργο τους, την κατάρτισή τους και τον ρόλο που διαδραμάτισαν στα ευρωπαϊκά πράγματα, πρότυπα δημιουργήματα και παραδείγματα της αναγέννησης που γνωρίζει το Βυζάντιο από τις αρχές του 9ου αιώνα. Να θυμίσω ότι οι γόνοι αυτοί της Θεσσαλονίκης γεννήθηκαν ο Μεθόδιος το 815 και ο νεότερος Κωνσταντίνος, που λίγο πριν από τον θάνατό του πήρε το μοναστικό όνομα Κύριλλος, με το οποίο είναι γνωστός στην ιστορία, περί τα έτη 826-827. Είναι δηλαδή σύγχρονη μιας εποχής που είδε την απομάκρυνση του αραβικού κινδύνου από τα ανατολικά σύνορα της αυτοκρατορίας, που πέτυχε ανέμακτα και απρόσκοπτα το τέλος της οικονομαχίας, πράγμα που εγκαινιάζει τη νέα άνθηση της ζωγραφικής, νοπογραφίες, ψηφιδωτά, μικρογραφίες και φορητές εικόνες γίνονται τώρα τα ανοιχτά βιβλία της πνευματικής διδασκαλίας των πιστών. Είναι η εποχή του Χρυσού Αιώνα, τότε που το Βυζάντιο γνωρίζει μια εξαιρετική καλλιτεχνική, πνευματική και επιστημονική πρόοδο χάρη στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης, το γνωστό με το όνομα του ιδρυτή του ως Πανεπιστήμιο του Βάρδα, και χάρη στις εξέχουσες μορφές του Λέοντα, του Μαθηματικού και του Φωτίου, των δύο δασκάλων ακριβώς, του Κυρίλου και του Μεθοδίου. Να θυμίσω ακόμη ότι ο Λέων ως Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης είναι αυτός που προώθησε τους μαθητές του προς την Κωνσταντινούπολη και την Σχολή του Φωτίου το 843, δηλαδή μετά την νίκη της Ορθοδοξίας. Ο Κωνσταντίνος έμεινε κοντά στον Φώτιο και έτυχε κατάρτισης περί τα πνευματικά αλλά και τα διπλωματικά προβλήματα, τόσο που να ονομαστεί καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης, ενώ ο Μεθόδιος έγινε μοναχός στο Βυθινικό Όλυμπο, το περίλαμπρο μοναστικό κέντρο της εποχής. Υπενθυμίζω εδώ ότι ο Φώτιος πριν από τον Πατριαρχικό Θρόνο ήταν όχι μόνο επικεφαλής της τότε φημισμένης Σχολής της Κωνσταντινούπολης, αλλά εξασκούσε επίσης το αξίωμα του Πρωτοασυκρίτη, δηλαδή του τότε Υπουργού των Εξωτερικών. Η μαθητεία του Κωνσταντίνου κοντά στον Φώτιο φωτίζει την δυτή σταδιοδρομία του. Υπογραμμίζω εδώ τον χαρακτήρα αυτό της παιδείας του Κυρίλου, επειδή είναι πρότυπο των μέσων που διέθετε το Βυζάντιο για να απλώσει την επιρροή του με τον εκχριστιανισμό, γιατί εξηγεί την διπλωματική δραστηριότητα του Κυρίλου, ο οποίος εστάλει πρέσβης στους Άραβες, και γιατί κάνει ευκολονόητο το κύριο μέλημα των δύο αδελφών κατά την κατοπινή αποστολή τους, να φέρουν δηλαδή στην σφαίρα της αυτοκρατορίας τους Σλάβους για να εδραιώσουν την ακτινοβολία της, αλλά και για να εξασφαλίσουν τα συμφέροντά της απέναντι στους εξωτερικούς αντιπάλους της. Άριστα εξυπηρετούσαν τον σκοπό αυτό χάρη στην υπεροχή του βυζαντινού πολιτισμού και χάρη στα φώτα της Ορθοδοξίας που τη διέδωσαν στον κόσμο της τότε Ευρώπης, μεταφράζοντας στα σλαβωνικά τα ιερά κείμενα και διαδίδοντας έτσι σε εβραία λαϊκά στρώματα το κοσμοσωτήριο δίδαγμα του χριστιανισμού, την βάση και την ουσία δηλαδή του Βυζαντίου. Ο τίτλος «Εις Απόστολοι» τους ανήκει δικαιωματικά, γιατί χάρη στο έργο τους, αλλά και στο έργο των μαθητών τους, κυρίως του Κλήμη και του Ναούμ, στην Βουλγαρία ευαγγελίστηκαν τα σλαβικά φύλλα και όλοι οι παρά τον Δούναβιν οικούντες, όπως μας λέει ένα λαϊκό κείμενο που μάλιστα απαριθμεί τους λαούς αυτούς. Βούλγαροι, Μοράβοι, Σέρβοι και Βλάχοι, Σλάβοι της Ιλυρίας, δηλαδή της σημερινής Αλβανίας.
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι βιογραφίες του Κυρίλου και του Μεθοδίου, από τις οποίες γνωρίζουμε αναλυτικά το έργο τους, είναι κείμενα γραμμένα λίγο μετά τον θάνατό τους, αναφέρουν την περηφάνεια των αδελφών μοναχών για τον πολιτισμό της πατρίδας τους και την βεβαιότητά τους για τα εξαίσια πεπρωμένα και τις τύχες της Ρωμιοσύνης, της ρωμαϊκής δηλαδή αυτοκρατορίας που ήταν και στάθηκε ως το τέλος του βίου του το Βυζάντιο. «Κάθε πρόοδος και κάθε τέχνη έχει την καταγωγή της στην χώρα μας», δήλωσε ο Κωνσταντίνος Κύριλλος όταν πήγε πρέσβης στους Άραβες το 851. Πιο πιστικά ακόμη ο ίδιος αναφώνησε μπροστά στην συγκέντρωση των Χαζάρων, τους οποίους προσπαθούσε να προσιλητήσει, ότι «στη γη υπάρχει ένα μόνο αληθινό βασίλειο, αυτό που έχει για πρότυπο και υπόδειγμα την ουράνια βασιλεία, αυτό που ποτέ δεν θα καταλυθεί», εννοώντας βέβαια την πατρίδα του, το Βυζάντιο. Η προφητεία της ιστορικής αιωνιότητας του Βυζαντίου, της πρώτης και μόνης χριστιανικής αυτοκρατορίας, θεωρία που πρώτος εξέφρασε ο ταπεινός μοναχός Κοσμάς ο Ινδικοπλεύστης στα χρόνια του Ιουστινιανού, οποίος έγραψε ότι «το Ρωμαίον βασίλειον ως πρώτον πιστεύσαν εις τον δεσπότην Χριστόν ου καταληθήσετε ανά τους αιώνας», η περήφανη αυτή ρίση που ενώνει άρρηκτα τις τύχες της αυτοκρατορίας με την χριστιανική πίστη, είναι γενική πεποίθηση και πραγματικότητα χειροπιαστή για τον Κύριλλο και τον Μεθόδιο, που μαζί με το χριστιανισμό είχαν την συνείδηση ότι διεύρυναν τα σύνορα της ακτινοβολίας, καλλιτεχνικής, πνευματικής και πολιτικής του οικουμενικού τότε Βυζαντίου. Χριστιανικό και αυτοκρατορικό μαζί το έργο τους, εφόσον για μια ακόμη φορά ανέδειξε το ελληνικό πνεύμα σε παράγοντα εκπολιτισμού στην ακτίνα της δράσης του. Το έργο του Κυρίλου και του Μεθοδίου ήταν προορισμένο να ζήσει πιο πολύ από το πολιτικό σχήμα που το προώθησε και το συνέλαβε, δηλαδή το Βυζάντιο. Η ιστορία των καιρών μας αποδεικνύει για άλλη μια φορά το αλάθητο της ρίσης του Κωνσταντίνου. Η χριστιανική ορθόδοξη κοινότητα που θεμελίωσαν οι αδελφοί Θεσσαλονικής θα ζήσει αίτητη στην αιωνιότητα άσχετα από την τύχη της αυτοκρατορίας. Επαρκώς γνωστή η δράση και η επιτυχία των Ιεραποστόλων όσον αφορά στον Ευαγγελισμό των Ευρωπαίων, Βουλγάρων, Μοράβων και άλλων. Αντίθετα, νομίζω ότι λίγο μελετήθηκε η λεγόμενη Χαζαρική Αποστολή του Κωνσταντίνου Κυρίλου, και αυτό γιατί, κατά την γνώμη μου, δεν εξετάστηκε στο πλαίσιο της Βυζαντινής πολιτικής και διπλωματίας. Εξηγούμε. Γνωρίζουμε ήδη από τον ίδιο τον Φώτιο ότι τότε οι Χάζαροι είχαν ασπαστεί τον Ιουδαϊσμό, από τον οποίο προσπαθεί να αποσπάσει τους κατοίκους τους περί των Κυμμέριων Βόσπορων, ο εκεί αρχιεπίσκοπος Αντώνιος. Η αποστολή του Κυρίλου
έρχεται να επιβεβαιώσει την προσπάθεια του ευαγγελισμού των πληθυσμών της περιοχής που αρχίζει επί Φωτίου και συνεχίζεται ως τα χρόνια του Νικολάου Μυστικού, μισό αιώνα μετά δηλαδή. Ποιοι όμως είναι οι περί την Ταυρική Χερσόνησο, την Χαζαρία, λαοί που επισκέπτεται ο Κύριλλος το έτος 860? Η απάντηση στο ερώτημα αυτό οδηγεί σε ένα κείμενο που μιλά για πρώτη φορά για Ρώσους εγκατεστημένους στην χώρα του Χαγάνου της Χαζαρίας, πράγμα που επιβεβαιώνουν οι αραβικές πηγές. Εννοώ το χρονικό του Prudentis Trescensis που αναφέρει ότι το έτος 839 έμποροι Ρώσοι έφτασαν από την Κωνσταντινούπολη στην αυλή των Φράγκων, όπου και εδήλωσαν ότι ο ηγέτης τους ονομάζεται Χαγάνος. Προσπαθούν να γυρίσουν στην πατρίδα τους από δρόμο που είναι ασφαλής. Για το λόγο αυτό, ο αυτοκράτορας Θεόφιλος τους στέλνει μέσω Υπηρωτικής Ευρώπης στον γερμανό βασιλιά Λουδοβίκο στο Ίγκελχάιμ και όχι από τις παρευξήνιες χώρες από όπου είχαν φτάσει στην Κωνσταντινούπολη, δρόμο που είχαν διακόψει οι επιδρομές ίσως των Ούγγρων, των λεγόμενων τότε Τούρκων. Λίγο αργότερα, μια απλή μνήμα σε κώδικα των Βρυξελών μας πληροφορεί ότι στις 18 Ιουνίου του 860 ρωσικά πλοία από τον Εύξηνο Πόντο πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη και Ρώσοι διώνουν τα περίχωρά της μέχρι και τα μοναστήρια της Προποντίδας, εποφελούμενοι της απουσίας του αυτοκράτορα Μιχαήλ του Τρίτου στη Μικρασία στον πόλεμο κατά των Αράβων. Ας δούμε όμως τα γεγονότα. Η πρώτη ρωσική απειλή κατά της βασιλεύουσας είναι γνωστή από αυτήν την ενθύμηση που μας δίνει την ακριβή χρονολογία της. 18 Ιουνίου του 860, όταν δηλαδή ακόμη δεν είχε καλά-καλά ιδρυθεί το κράτος του Κιέβου. Το κράτος του Κιέβου αναφέρεται και στις ρωσικές πηγές ακόμα μόνο περί τα έτη 865 έως 867. Τότε οι ειδωλολάτρες ακόμη Ρώσοι, όπως δείχνει η συμπεριφορά τους στη Σινόπη, διασχίζουν τον Εύξηνο Πόντο με τα μεγάλα καράβια, τα Dragar των Vikings, και όχι βέβαια με τα ποταμόπλοια, τα μονόξυλα, τα σλαβικής καταγωγής πλοία, τα οποία δεν θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τις θάλασσες του Εύξηνου από την Κρυμαία προς τον Πόντο. 200 Dragar φτάνουν στην Κωνσταντινούπολη και καταστρέφουν τα παράλια της Προποντίδας και τα περίχωρα της πόλης. Λαιλατούν τους ιερούς οίκους, τα νησιά και σπαίνουν τον πανικό στην πρωτεύουσα, σε μια στιγμή που ο αυτοκράτορας Μιχαήλ, φεύγοντας σε μια εκστρατεία εναντίον των Αράβων στην Ανατολή, είχε εμπιστευτεί την πόλη στον Πατριάρχη Φώτιο, όπως άλλωστε είχε κάνει και ο Ηράκλειος το 626, όταν είχε εμπιστευτεί την πολιορκημένη από τους Αβαροσλάβους πόλη στον Πατριάρχη Σέργιο. Οι ομιλίες του Φωτίου εμπρός στο πανικόβλητο από την ρωσική επίθεση πίμνιό του στην Αγία Σοφία αποτελούν ένα υπόδειγμα θρησκευτικής ρητορικής. Ο Πατριάρχης με επιχειρήματα θυμίζει ότι ο Κύριος παιδεύει, εκπαιδεύει δηλαδή με θεομηνίες, με θεοσημείες το παραστρατημένο πίμνιό του για να συνετιστεί και να βρει τον δρόμο της μετανοίας. Έτσι το ρήμα «παιδεύω» από «εκπαιδεύω» κατάντησε να σημαίνει «τυραννό». Να θυμίσω παρενθετικά ότι οι ομιλίες αυτές του Φωτίου αποτελούν το πρότυπο των κειμένων που σχετίζονται με την συλλογική ενοχή και που άνθησαν κυρίως κατά τα δύσκολα χρόνια του τέλους της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Οπωσδήποτε λίγο καιρό μετά την επίθεση των Ρώσων, η Κωνσταντινούπολη ελευθερώνεται από τη ρωσική απειλή. Όχι χάρη στην επέμβαση του στρατού της, αλλά χάρη στην θαυματουργή επέμβαση της προστάτηδος Θεοτόκου. Ο Φώτιος, όπως γράφει ο ίδιος την τελευταία ευχαριστήριο προς την Θεοτόκο ομιλία, εμβάπτησε, βούτυξε δηλαδή, το ιερό μαφόριο της Παναγιάς στη θάλασσα, με αποτέλεσμα να ξεσηκωθεί η τρικυμία που καταπώντησε τα εχθρικά ξύλα.
τα πλοία δηλαδή των βαρβάρων. Λιγοστοί από τους Ρώσους κατάφεραν να φτάσουν μετά την τρικυμία σόι στις βάσεις τους. Αυτή είναι η πρώτη συνάντηση των Ρώσων, λαού αγνώστου, όπως γράφει ο Φώτιος, με τους Βυζαντινούς. Εθορύβησε τους Βυζαντινούς η επίθεση αυτή, αλλά και ασφαλώς έδωσε στους Ρώσους μια σαφή εικόνα της αυτοκρατορικής έγκλης, δύναμης και οργάνωσης. Μιχαηλίδης διαβάζει το βιβλίο «Γιατί το Βυζάντιο» της Ελένης Γλίκατζη Αρβελέρ. Μέρος τέταρτον, το Βυζάντιο και οι ξένοι, κεφάλαιο τρίτον, λαοί του Εύξηνου Πόντου και Βυζάντιο. Είχαμε μείνει στην επίθεση των Ρώσων κατά της Κωνσταντινούπολης, επίθεση που κατέληξε στην ήττα των Ρώσων, όχι χάρη στην επέμβαση του στρατού της Κωνσταντινούπολης, αλλά χάρη στην θαυματουργή επέμβαση της προστάτηδος Θεοτόκου. Και συνεχίζει η συγγραφέας. Και όπως συνήθως τον Μεσαίωνα, αυτή η πολεμική συνάντηση είχε ως λογική συνέχεια οικονομικές επαφές, συναλλαγές και γνωριμία με τις θρησκευτικές δοξασίες του καθενός. Τα κείμενα της εποχής τονίζουν ακριβώς ότι ο βασιλεύς Σπονδάς, συμβάσεις δηλαδή, υπέγραψε ειρηνικάς και ότι πρεσβεία των Ρώσ, δηλαδή των Ρώσων, έφτασε στην βασιλίδα του θείου με τα λαχήν βαπτίσματος λιτανεύουσα, ο και γέγονε. Έφτασε δηλαδή πρεσβεία που ζητούσε να γίνουν οι Ρώσοι χριστιανοί, πράγμα το οποίο και έγινε. Ας μου επιτραπεί να μην αναφερθώ στον θρύλο, στο λεγόμενο δηλαδή θαύμα που έκανε ο αρχιερέας που στάλθηκε από την Κωνσταντινούπολη για να βαπτίσει τους Ρώσους μπροστά στο σύλλογο των γερόντων για να τους πείσει να αποδεχθούν τον χριστιανισμό. «Έριξε», λέει ο θρύλος, «το Ευαγγέλιο στη φωτιά και όπως το Ιερό Βιβλίο έμεινε αλόβητο από το πυρ, ακριβώς όπως και οι τρεις παιδες εν καμίνο», αναγνώρισαν οι Ρώσοι έκπληκτοι το μεγαλείο του χριστιανισμού και αμέσως ευαπτίστησαν. Το γεγονός τοποθετείται στην Πατριαρχία του Ιγνατίου, 867-877, αλλά όπως γνωρίζουμε από την εγκύκλιο του Φωτίου στους Πατριάρχες της Ανατολής, η είσοδος των Ρώσων στο χριστιανισμό θεωρείται επίτευγμα της δικής του, της φωτιανής πολιτικής, και φέρεται ως γεγονός συντελεσμένο πριν από την αποστολή της Εγκυκλίου, πριν δηλαδή από το 867. Να θυμίσω εδώ την εσωτερική διαμάχη μεταξύ των δύο πατριαρχών. Ο Φώτιος διώχνει πρώτα τον Ιγνάτιο, τον διώχνει μετά ο Ιγνάτιος, ξανάρχεται ο Φώτιος, οπότε οι πηγές είτε είναι υπέρ του Φωτίου, είτε είναι υπέρ του Ιγνατίου, είτε είναι υπέρ του Μιχαήλ, είτε είναι υπέρ του Βασιλείου του Πρώτου, ο οποίος σκότωσε τον Μιχαήλ. Βρισκόμαστε δηλαδή εμπρός σε μια μικρή σύγχυση, αλλά οπωσδήποτε δεν μπορούμε να υπερβούμε χρονολογικά την περίοδο 867-877. Μέσα σε αυτά τα χρόνια έχουμε τον πρώτο εκχριστιανισμό των Ρώσων.
η εκκλησιαστική στελέχωση της νεοσύστατης χριστιανικής κοινότητας χρονολογείται με τα στοιχεία αυτά μεταξύ 867 και 877. Είναι η περίοδος της Πατριαρχίας του Ιγνατίου, ενώ ο εκχριστιανισμός των Ρώσων πρέπει να έχει επιτευχθεί αμέσως μετά το 860 και πριν από το 867. Έτσι μεγαλύνεται ο Φώτιος με το κατόρθωμα αυτό, όπως άλλωστε και με το βάπτισμα την ίδια σχεδόν εποχή των Βουλγάρων. Ας μεταφέρουμε όμως τα λόγια του Φωτίου όπως τα γράφει στους συναδέλφους του, στους Πατριάρχες της Ανατολής, στην εγκύκλιο που ανέφερα. Μεταφράζω. «Τον Βουλγάρων το βάρβαρο γένος, το Μισόχριστο, ημέρωσε και έφτασε σε θεογνωσία εγκαταλείποντας τα όργια και την πλάνη της ελληνικής δυσιδαιμονίας». Η λέξη «ελληνικός» σημαίνει «ειδωλολατρικός» στο Βυζάντιο, για να ασπαστεί τον χριστιανισμό. Και όχι μόνο οι Βούλγαροι, συνεχίζει ο Φώτιος, αλλά και το γνωστό για την ομότητά του έθνος των Ρώσων, που κάποτε ξεσηκώθηκε κατά της Ρωμαϊκής αρχής. Αναφέρεται εδώ στην επίθεση το 860, αλλά και αυτό το έθνος, οι Ρώσ, τώρα προσήλθε στην καθαρή και ακύβδηλο θρησκεία των χριστιανών, έχοντας από την άξη πια την ειδωλολατρία, την ελληνική άθεον δόξα κατά τον Φώτιο, μετατράπηκαν εκουσίως οι Ρώσοι σε συμμάχους και προξένους, αυτοί οι μόλις προλίγου καταπατητές. Και τόσος είναι ο ζήλος τους και ο πόθος τους για την πίστη, συνεχίζει ο Φώτιος, που δέχτηκαν επίσκοπο και ποιμένα, ώστε να ασπαστούν των χριστιανών τα θρησκεύματα με επιμέλεια και σπουδή. Ιδού η καλή αγγελία που στέλνει ο Φώτιος στους συναδέλφους του Πατριάρχες την άνοιξη του 867. Για τους ιστορικούς δημιουργούνται αμέσως τα ερωτήματα. Ποιος είναι ο προτεργάτης της φωτιανής πολιτικής που έδρασε στην περιοχή των Ρώσων για να τους βαπτίσει? Και σε ποια ακριβώς εποχή πρέπει να θέσουμε αυτό το έργο, εφόσον, όπως είπα, το Κίεβο ακόμα δεν έχει γίνει πρωτεύουσα του κράτους των Ρώσων? Είμαστε οπωσδήποτε στα χρόνια της πρώτης Πατριαρχίας του Φωτίου, που τελειώνει το 867. Είναι η εποχή που με την υποκίνηση του φωτισμένου αυτού Πατριάρχη, οι δύο μαθητές του, οι Θεσσαλονικοί μοναχοί Κύριλλος και Μεθόδιος, έχουν λάβει εντολή να ευαγγελίσουν τους ευρωπαϊκούς λαούς, τους Σλάβους των Βαλκανίων, τους λαούς της Κεντρικής Ευρώπης, της Μοραβίας, δηλαδή και των γειτονικών περιοχών, στις οποίες έδρασε κυρίως ο Μεθόδιος, ενώ ο Κύριλλος επεξέτεινε, όπως ξέρουμε από τον ίδιο το βιογράφο του, το έργο του και εκτός Βαλκανίων. Έτσι, με εντολή ασφαλώς του Πατριάρχη Φωτίου, ο Κύριλλος φτάνει αμέσως μετά το 860 στην περιοχή του Εύξηνου Πόντου, στα εσώτερα μάλιστα παράλια, και επιδίδεται στο ιεραποστολικό του έργο απέναντι σε λαούς που, όπως λέει ο βιογράφος του, χρησιμοποιούσαν γράμματα ειδικά, δεν πρόκειται λοιπόν για Σλάβους, σχεδιάσματα άγνωστα από τους άλλους λαούς. Αποδείχθηκε από την έρευνα ότι πρόκειται για την λεγόμενη γλαγολιτική γραφή, της οποίας η καταγωγή είναι βορειοκελτική. Τολμώ να κάνω την υπόθεση ότι ο Άγιος Κύριλλος, ο Άγιος Κωνσταντίνος Κύριλλος, προς το τέλος της αποστολής του βρέθηκε απέναντι στους Ρώσους βαράγκους της Χερσονήσου της Κρυμαίας, που ήταν φραγκικής, νορμανδικής και βαραγκικής καταγωγής, Σουηδή δηλαδή, και όχι σλαβικής. Οι Ρώσοι αυτοί δεν είχαν ακόμα συγχωνευτεί με τους συμπαγείς σλαβικούς πληθυσμούς της περιοχής, που λίγο αργότερα θα τους περικλείσουν στα όρια του νεοσύστατου κράτους του Κιέβου. Με τον καιρό, οι Βαραγκορώσοι έχασαν όχι μόνο το γλωσσικό τους ιδίωμα, έγιναν σλαβόφωνοι, αλλά και τα ηνία της εξουσίας λόγω του ολιγαρίθμου της ομάδος τους. Η χώρα του Κιέβου προοδευτικά σλαβοποιείται και σλαβοκρατείται, όπως δείχνει άλλωστε η σλαβική καταγωγή των μετέπειτα ηγεμόνων της, ενώ πριν έχουμε ηγεμόνες σαν τον Άσκολτ και τον Ορουρίκ, ονόματα νορμανδικά.
Οπωσδήποτε είναι αναμφισβήτητο ότι ο χριστιανισμός εισχωρεί μετά το 860 και πέρα στη χώρα που κατοικείται από Ρώσους, χώρα που ονομάζεται Ρωσία, και αυτό άσχετα από την φυλετική καταγωγή των κατοίκων της. Η πλειοψηφία τους είναι, όπως τόνισα, Σλάβοι, που τουλάχιστον στην αρχή της ρωσικής ιστορίας, ως το τέλος του 9ου αιώνα, μένουν ξένοι από τον δημόσιο βίο, που διαχειρίζονται κυρίως οι Ρωσοβαράγγοι, οι Ρώσοι Νορμανδοί. Αυτό άλλωστε δείχνει αδιάψευστα η ονοματολογική ανάλυση των Ρώσων που αναφέρονται στα επίσημα διπλωματικά έγγραφα, όπως παραδείγματος χάριν στις εμπορικές συμβάσεις που υπογράφουν με το Βυζάντιο ήδη στα μέσα του 10ου αιώνα. Από την ανάλυση των γεγονότων, ο προσεκτικός αναγνώστης θα κατάλαβε ότι ο πρώτος αδιαφιλονίκητος εκχριστιανισμός των Ρώσων, που αναμφισβήτητα τοποθετείται στα αμέσως μετά το 860 χρόνια και ασφαλώς στην βασιλεία πρώτα του Μιχαήλ του Τρίτου και ύστερα του βασιλείου του Μακεδόνα, είναι κυρίως έργο του Φωτίου. Απευθύνεται στην άρχουσα ρωσική τάξη, που τότε ακόμη αποτελείται μόνο από βαράγγους. Ο εκχριστιανισμός αυτός άφησε έξω τα πλήθη της περιοχής, τους σλαβικούς αγροτικούς πληθυσμούς. Με τον καιρό όμως, οι Σλάβοι θα εξωστρακίσουν από τα νευραλγικά πόστα της εξουσίας το βαράγγο-ρώσικο στοιχείο. Η μετατροπή του ρωσονορμανδικού κράτους του Κιέβου σε σλαβορωσικό συντελείται προοδευτικά, αλλά έχει ασφαλώς ολοκληρωθεί στο τέλος του 10ου αιώνα. Έτσι, όταν για τον γάμο του με την βυζαντινή πριγκίπισσα Άννα, ήταν αδελφή του βασιλείου του Βουλγαροκτόνου, βαπτίζεται ο Ρώσος Ρήγας Βλαδίμηρος, να προσεχθεί το σλαβικό όνομα του Βλαδιμίρου, στην Χερσόνα, δηλαδή περί τα έτη 987-988, πριν οδηγήσει πρώτα τους 10 γιους του και ύστερα τους δυνατούς και σύσσωμο τον λαό του στην Κολυμπήθρα, τότε έχει ήδη συντελεστεί η σλαβοποίηση του κράτους και του πολιτισμού του. Από τότε, από το 988, αρχίζει ασφαλώς η ένταξη της νέας αυτής πολιτισμικής οντότητας στα ευρωπαϊκά πράγματα. Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό ότι, όπως αναφέρουν τώρα οι ρωσικές πηγές και επαναλαμβάνουν άκρητα και οι βυζαντινοί θρύλοι, ο Βλαδίμηρος, πριν αποφασίσει την ένταξη του λαού του στην Κωνσταντινουπολίτικη Εκκλησία, είχε επισταμένα ερευνήσει τα υπέρ και τα κατά των άλλων θρησκειών, του Ιουδαϊσμού, του Μωαμεθανισμού, αλλά και ακόμα και τις συνθήκες της Παπικής Ρώμης. Ο θρύλος τον θέλει να έχει διαλέξει την Ορθοδοξία, γιατί οι απεσταλμένοι του θαμβώθηκαν από το κάλος της Θείας Λειτουργίας μέσα στην Αγία Σοφία και έτσι τον έπεισαν για την ανωτερότητα της Ορθόδοξης Διδαχής. Όμως, η ιστορία διδάσκει ότι ο οξυδερκής αυτός μονάρχης δεν μπορεί παρά να είχε σταθμίσει τα πλεονεκτήματα που θα του χάριζε η προσέγγιση με το γειτονικό Βυζάντιο,
του οποίου οι ακραίες επαρχίες στον Πόντο είχαν κιόλας δεχτεί την ρωσική επίθεση, όπως η Χερσόνα παραδείγματος χάριν, χωρίς ωστόσο να υποκύψουν τελικά στην ρωσική εξουσία. Ιδού το γεγονός λόγω του οποίου οι σύγχρονοι Ρώσοι δέχονται το έτος 988 για το βάπτισμα του Βλαδιμίρου, δηλαδή το αναγνωρίζουν ως απαρχή του χριστιανικού τους βίου, μολονότι καθυστερεί, όπως είπα, τον εκχριστιανισμό τους πάνω από έναν αιώνα. Η άρνηση της βαραγκονορμανδικής καταγωγής των πρώτων Ρώσων, παρά την εύγλωτη πηγή του 9ου αιώνα, πριν ακόμη από το 860, που αυτολεξί είναι λατινικά, ταυτίζει τους Ρώσους με τους Σουηδούς, Ρος Σιβ Σβέδι, δηλαδή Σουηδί, μιλώ για το χρονικό του Αγίου Μπερτίν, η αντινορμανδική αυτή θεωρία αποτελεί βασική αναφορά σχετικά με την καταγωγή των σημερινών Ρώσων. Οπωσδήποτε, ο πρώτος χριστιανισμός των Ρώσων, μολονότι επισκιάστηκε από την προπαγάνδα, θα έλεγα, των εξλαβισμένων μετέπειτα Ρώσων, προπαγάνδα που αρχίζει από τα πολύ παλιά χρόνια και απηχεί μία αντιβαραγγική θέση των Σλάβων του Κιέβου, κοπάζει η προπαγάνδα αυτή με το βάπτισμα του Βλαδίμηρου, του Ρίγα που ανακηρύχθηκε μαζί με τους ιούς τους Κλέμπ και Μπόρις, πρώτος Άγιος της νεοσύστατης Εκκλησίας. Ο πρώτος λοιπόν εκχριστιανισμός πρέπει να είχε ριζώσει κυρίως τις ποντιακές και μόνο περιοχές της Ρωσίας. Να πω ότι είναι χαρακτηριστικό ότι και ο ίδιος ο Βλαδίμηρος βαφτίστηκε στην Χερσόνα πριν φτάσει στο Κίεβο. Ασφαλώς ο χριστιανισμός είχε τους πιστούς του κυρίως ανάμεσα στο ρωσοβαραγγικό στοιχείο. Έτσι μαθαίνουμε ότι οι Βυζαντινοί χρησιμοποιούσαν στο στρατό τους, κυρίως στο ναυτικό, βαπτισμένους Ρώσ, και αυτό πολύ πριν από το 988. Αυτοί οι βαπτισμένοι Ρώσ συμμετέχουν στην εκστρατεία του Νικηφόρου του Φωκά εναντίον των Αράβων της Κρήτης. Και γνωρίζουμε από τον ίδιο τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο τον 7ο, τον Πορφυρογέννητο, τον 10ο αιώνα, ότι η αρχόντισσα της Ρωσίας Έλγκα, να προσεχθεί το βαραγγικό όνομα εδώ, έφτασε το 920 στην Κωνσταντινούπολη, συνοδευόμενη από τον εξομολογητή της, τον ιερέα Γρηγόριο, που φιλοδωρείται, όπως και όλη η ρωσική συνοδεία της πριγκίπισσας, από τον Βυζαντινό αυτοκράτορα. Μάλιστα υπόθηκε ότι η Έλγα βαφτίστηκε από τον Κωνσταντίνο Πορφυρογέννητο στην πόλη και ονομάστηκε Ελένη, πράγμα το οποίο όμως αμφισβητείται. Οπωσδήποτε, πολλά μεμονωμένα γεγονότα που αναφέρονται ήδη στα πρώτα ρωσικά χρονικά του 9ου και 10ου αιώνα μας μιλούν για την προσήλωση των Ρώσων βαράγκων στην πίστη του Χριστού, όταν ακόμη τα σλαβικά φύλλα της χώρας προσκυνούσαν τα είδωλα, δηλαδή τον Θεό Περούν. Να αναφέρω παραδείγματος χάριν ότι μόλις λίγο πριν από το βάπτισμα του Βλαδίμηρου, δύο βαράγγοι βρίσκουν μαρτυρικό θάνατο στο Κίεβο και ότι ο διχασμός σε δύο θρησκευτικές ομάδες, όχι πάντα αντίμαχες, εικονίζεται σε μία μικρογραφία του χρονικού του Ρατζιβίλ, που ιστορεί τις εμπορικές συμφωνίες μεταξύ Ρώσων και Βυζαντίου το έτος 944. Εμφανίζονται σε αυτήν την μικρογραφία δύο χωριστές ομάδες Ρώσων. Η πρώτη με τον αρχηγό τους ορκίζεται στο είδωλο του Περούν, ενώ οι άλλοι, οι Βαράγγοι, ορκίζονται στο Σταυρό. Ο θρησκευτικός διαχωρισμός είναι βέβαια και πολιτιστικά αισθητός. Υπογραμμίζει την διπλή καταβολή του πρώτου ρωσικού κράτους του Κιέβου, κράτους στην αρχή νορμανδικού, με κοινωνία όμως προοδευτικά σλαβικής κυρίως καταγωγής.
Οι Νορμανδοί Ρώσοι δέχτηκαν λοιπόν πρώτοι τα φώτα του χριστιανισμού από τους απεσταλμένους του φωτίου, που οργάνωσαν και την πρώτη σλαβική εκκλησία, ενώ οι αγροτικοί σλαβικοί πληθυσμοί υστέρησαν χρονικά στο φωτισμό, αλλά υπερτέρησαν με τον καιρό στην διαχείριση και την εξάσκηση της εξουσίας και στο ίδιο το Κίεβο, και αυτό ως τη Μογγολική Επιδρομή το 1240. Ιστορικά, ο εκχριστιανισμός των Ρώσων χάρη στην Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης ολοκληρώνεται το 988 και ολοκληρώνει έτσι και την οριστική είσοδο στην πίστη όλων των πληθυσμών της Ευρώπης πλην των Λιθουανών, θα εκχριστιανιστούν λίγο αργότερα. Τότε για πρώτη φορά τα σύνορα του Ορθοδόξου Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης, από το οποίο εξαρτάται η Εκκλησία των Νεοφώτιστων Ρώσων, των Βαράγκων και των Σλάβων, ξεπερνούν τα σύνορα της κρατεάς παγκόσμιας αυτοκρατορίας του Βυζαντίου. Τα σύνορα αυτά περιγράφουν τη νέα διάσταση της πολιτιστικής ακτινοβολίας του Κωνσταντινουπολίτικου τώρα πολιτισμού μέσω του χριστιανισμού. Η Εκκλησία του Κιέβου οργανώνεται από την πόλη και η Μητρόπολη του Κιέβου, η Αγία Σοφία, θεωρείται ένα θυγατρικό κτίσμα της περιώνυμης Αγίας Σοφίας της Κωνσταντινούπολης. Αναμφισβήτητη είναι η βυζαντινή επίδραση στην όλη λατρεία των χριστιανών της Ρωσίας, τόσο την επίσημη όσο και την λαϊκή. Η προσήλωση στις εικόνες με όλες τις θείες ιδιότητες, προστασία κατά κάθε κακού, θεραπευτικές ιδιότητες, μαγικές προφυλάξεις, θαυματουργές επεμβάσεις, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό βίο, είναι ένα από τα πολλά δείγματα της βυζαντινής παρουσίας και επίδρασης. Γενικά, η κατασκευή των εικόνων, έργο μοναστικής προέλευσης, είναι αποκοίημα της πρακτικής που πολλοί Ρώσοι μοναχοί, όπως παραδείγματος χάριν ο Αλίπιος, απέκτησαν στο Βυζάντιο και ιδιαίτερα στο Άγιο Όρος. Η αριστοκρατία και ο κλήρος είναι αυτοί που παραγγέλνουν εικόνες για χρήση προσωπική αλλά και δημόσια. Η εξάσκηση γίνεται με βυζαντινά πρότυπα. Με τον καιρό η βυζαντινή αυτή κληρονομιά θα πάρει την έκφραση μιας νέας ρωσικής πνευματικότητας. Ωστόσο, η προ-μογγολική Ρωσία είναι αγιογραφικά βαθύτατα βυζαντινή. Το Κίεβο, όπως είπα, πέφτει στα χέρια των Μογγόλων το 1240, αλλά το Νοβγκρόντ μένει ελεύθερο και δέχεται την κληρονομιά από το Κίεβο, όπως αργότερα και η Μόσχα, στην οποία καταλήγουν οι Ρώσοι δημιουργοί. Η σχολή της Μόσχας με τον Θεοφάνη τον Έλληνα, 1340-1410, με τον Ανδρέα Ρουμπλιεφ, 1360-1430, με τον Διονύσιο, 1440-1508, συνεχίζει την παράδοση. Μάλιστα, μετά από το 1453, υποδέχεται αγιογράφους βυζαντινούς από την Κωνσταντινούπολη. Στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Χρήστος Μιχαηλίδης διαβάζει το βιβλίο «Γιατί το Βυζάντιο» της Ελένης Γλίκατζη Αρβελέρ, εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα.
Κυκλοφορεί η πρώτη έκδοση της μεγαλύτερης μουσικής συλλογής για την Παναγία από το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ένας διπλός ψηφιακός.